Φώτης Κατράκης γεννήθηκε στους Αγίους Θεοδόρους Ελλήνου στις 8 Αυγούστου του 1940. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο με άριστα και έπειτα επέλεξε να ασχοληθεί με τη μεγάλη του αγάπη, το βιολί. Την γοητεία της μουσικής βέβαια ανακάλυψε αρχικά με τη λύρα και όχι με το βιολί. Ο χωριανός του Ηρακλής Στρατάκης, συγκινημένος από το μεράκι του για τη μουσική, του είχε φτιάξει μία λύρα. Ο Φώτης μάλιστα την κρατούσε σαν βιολί και πατούσε τις χορδές με τα δάχτυλα. Αργότερα όμως αντικατέστησε τη λύρα με ένα καλό βιολί που το αγόρασε η μητέρα του από τον Νίκο Παγώνη και κάπως έτσι ξεκίνησε την καλλιτεχνική του διαδρομή. Ασχολήθηκε και με την επιπλοποία. Η μουσική όμως φλόγιζε τη φαντασία του και ο ίδιος, λουσμένος με ήχους παλαιών καιρών, ξεκίνησε από νωρίς να αφήνει τη σφραγίδα του και την καλλιτεχνική του έκφραση. Εγώ μπαμπέρσα από 13 χρόνο. Να πούμε ότι είσαι δηλαδή, από το Σέλινο. Από το Σέλινο. Είναι καταγωγή μου από το Βουτά Σελίνου. Το χωριό μου λέγεται Άγιος Θόδωρος. Πώς μπήκε στη μουσική μέσα. Παίζει ο παππούς, ο πατέρας. Ο πατέρας μου έπαιζε μαντολίνο. Ο πατέρας έπαιζε μαντολίνο. Ναι, αλλά τον έφτασα. Πώς εντάκαρες, δηλαδή. Δυστυχώς τον πατέρα μου τον είχα φτάσει 8 χρόνια μόνο. Μάλιστα. Μετά σκοτώθηκε το 1948 και ήμουν 8 χρόνια τότε εγώ. Ακούς όμως τον ήχο. Ναι, αλλά στο Σέλινο μας παίζανε πολλά βιολιά. Παίζανε γύρω στα 10 βιολιά στο Σέλινο τότε. Και όπου ήταν γάμο στο τραπέζι, πήγαν όλοι τρύπουνα στη μέση στι καρέκλες και άκουγα τη βιολιά τώρα. Και ήμουν όλη νύχτα εκεί πέρα. Δύο βράδια, τρία παίζανε τότε φυγάμε. Πώς άρχισε τη μουσική, σου πήρε κανείς βιολιά. Κανείς δεν ούτε μου πήρε βιολιά. Πόσο. Άρχισα με τις Ντενεκέδες, με τις ασκαγοντενεκέδες. Τενεκάτσια. Ντενεκέδες που είχαν τα σκάγια μια φορά παλιά. Τον έβαλα χορδές από καλώδια, το δοξάρι από θανάτους και ξεκίνησα από την επίνα στο δημοτικό σχολείο. Συνέχεια, οι πιο πολλοί ράρδες από το έτσι παλιοί από τσιρωτό έτσι αρχίζανε. Με ταβιά. Ναι, δεν είχαμε και τίποτα άλλο τότε. Έλια, ας πούμε. Είχαμε άλλα πράγματα τότε σας. Δεν είχαμε τίποτα άλλο. Τι σου έχει μείνει από εκείνη. Πώς σε μάθαμε, μπάμπι. Από εκείνη την εποχή τι θυμάσαι, ας πούμε, έτσι παλιούς γιολατόρους. Θυμάμαι. Δηλαδή, ποιους δηλατώρες θυμάμαι. Έτσι, ήχο σταθιά σου που σαν να είναι τώρα σημερινό, ας πούμε. Γιατί δεν ξέρω, το ίδιο πράγμα έχω πάθει και στο εγώ. Χωριό μου είχαμε στο χωριό μου, μετά σε μια άλλη γειτονιά, είχαμε το μαύρο. Ένα άλλο μαύρο. Όχι το γνωστό μαύρο. Όχι, ήταν μελαχρινό, τον λέγαμε εμεί μαύρο. Μάλιστα. Τότε και έπαιζε ωραίο βιολί. Και αυτό τώρα έπαιζε όλα τα γλέγια γύρω-γύρω μα και πήγαινε εγώ που έπαιζε αυτό, τον ακολούθηνα. Το πρώτο σου λέει πόσο χρόνο το έκανε. Το πρώτο μου λέω 13 χρονών στην Παλιόχαρα από πάνω στους Αγίους Πατέρες, στον Αζωγυρέ. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι εγώ ξεκίνησα μετά από τις Ντενεκέδες, μου έφτιαξε να γύρω μια λίρα. Και δεν έκανες λίρα. Ξεκίνησα με λίρα. Αλλά δεν σου βγαίνει. Παίζα βιολιά το Σασόλι και λέω, εγώ παίζω λίρα και μετά πήρε η μάνα μου ένα βιολί. Μάλιστα. Τότε, το 1953, πήρε ένα βιολί 170 οκάδες λάδι. Το έχω ακόμα στα χάνια, ο αντίκα αυτό το βιολί. Και άρχισε μετά από αυτό. Παίξει κάτι τώρα και μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Εμείς τώρα θα σας ασκήσουμε με παραδοσιακά χανιώτικα. Βεβαίως. Πρέπει να τα παίξουμε τα χανιώτικα. Παραδοσιακά. Ναι. Να τα ακούσει ο κόσμος και βεβαίως. Να τα θυμηθούμε πάλι ότι μάθαμε να παίξουμε. Βεβαίως. Λοιπόν. Θα αρχίσουμε ένα χανιώτικο και λουσακιώνω μετά θα παίξουμε τρία σερτά στη σειρά. Thank you.
Ο μα
εγώ μου να που τσαρεύω στη θάλασσα στο γύρο, στη θάλασσα στο γύρο. Ράκαμε παλίρια, το ράκαμε παλίρια. Ράκαμε παλίρια και δεν μπορώ να φύγω και δεν μπορώ να φύγω. Το χανιώτικο παίξιμο είναι τελείως διαφορετικό από το ραθεμιώτικο ή το ηρακλειώτικο. Όσον αφορά το συρτό, μιλούμε πάντα. Εσείς παίζετε πιο πεταχτά, έχετε ένα άλλο τρόπο. Βάνετε και άλλες νότες πολλές φορές. Δηλαδή, τον πρώτο συρτό που έπαιξες, ας πούμε, είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι τον παίζουμε εμείς. Ναι. Να μην σταθούμε στον πρώτο. Τον επόμενο, το ρουσακιανό που έπαιξες, είναι του Χαρίλαου ή προϋπήρχε και πριν? Προϋπήρχε, αυτός τον είχε βγάλει ο Χαρίλα Σιπίση από του Λουσακές, ο Κιώρος που λένε. Ή Τριανταφυλάκης. Ήταν το παρατσούκλι του Κιώρος. Κιώρος, ναι. Είναι... Λεγόταν Τριανταφυλάκης. Αυτός έπαιζε βιολί. Έχει βγάλει δίσκο αυτός, δεν έχει βγάλει? Έχει βγάλει το Λουσακιανό, ναι. Και πρωτόπαιξε και το Πεντοζάλι. Το τρίτο κομμάτι που παίξες. Το τρίτο ήταν του συγχωρεμένου του Τζέγκα. Του Τζέκα. Ναι. Γιατί βεβαίως το έχουν παίξει πολλοί γεράρδες και βιολίστες από τη μεριά τη δική σας. Ναι. Αλλά ίσως λίγοι το ξέρουν τουλάχιστον από αυτή τη μεριά ότι είναι του Τζέκα το κομμάτι. Ναι, έχει βάλει το έχουν παίξει πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή και ο Μουντάκης το έχει παίξει πριν από 25-30 χρόνια. Ναι. Υπηρετώντας τη χανιώτικη κριτική μουσική, ο Φώτης Κατράκης εμπνεύστηκε και με υψηλή τεχνική κατόρθωσε να κερδίσει την συμπάθεια των κριτικών. Κάθε μουσική του φράση ήταν συνδεδεμένη με χαρακτήρα, συνέστημα και ατμόσφαιρα. Το προσωπικό του μουσικό ύφος μάλιστα του χάρισε τον τίτλο του Χανιώτη Καλλιτέχνη με το πιο γλυκό παίξιμο στο βιολί, διότι κατόρθωσε μέσα από το παίξιμό του να συνδέσει την τονικότητα της μουσικής της Δυτικής Κρήτης με την σεμνή παρόρμηση της καρδιάς του. Θα παίξουμε ένα σερτό του Ναύτη Κωστή, το Βατολαγενό, από τους πρώτους του δίσκους. Άλλη ιστορία ο Ναύτης, άλλη μεγάλη ιστορία ο Ναύτης. Όλα τα πάθη, όλα τα πάθη του σεπτά, αμάν του σεπτά. Όλα τα πάθη του σεβδά τα έχω δοκιμασμένα, όχι μάνα μου τα έχω δοκιμασμένα.
κουραστικά να τα φορώ. Κουραστικά να τα φορώ τα μάτια μου κλαμμένα. Αγάπη μου τα μάτια μου κλαμμένα.
Ο τελευταίος πάλι που παίξαμε, τώρα ο τελευταίος ήταν του Χάρχαλη, που τον έχει γράψει και ο Ναύτης δίσκο αυτό. Ο Χάρχαλης, του γύρω Χάρχαλη. Και έχει γυρίσματα μέσα τα οποία μπορώ να πω ότι είναι από βασικά τραγούδια μετέπειτα που έχουν γραφτεί, είναι το δεύτερο γύρισμα τουλάχιστον. Ναι, πάει ναι, στο Σολ Ματζόρε εκεί πέρα. Ναι. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια σε αυτή την περιοχή και πανομοιότυπα θα έλεγα. Ναι, ύστερα η παλιή βιολατόρια, γιατί και εγώ δεν είμαι παλιός βιολατόρας. Εσύ έτσι γενιάς ηλικίες μου, λίγο πιο μεγάλος. Ναι. Λίγο. Η παλιή βιολατόρια τραγούδησαν όπως πήγαινε το βιολί, πήγαινε και φωνήντωνε. Όπου πατούσε το βιολί, πατούσε και φωνήντωνε. Δεν είναι μόνο αυτό. Και εμείς τραγουδούμε ό,τι παίζουμε στη λύρα. Αλλά κάτι κοψίματα που κάνετε είναι το περίεργο. Δηλαδή, ακόμα και ο Κουτσουρέλης, ας πούμε, που τραγουδούσε. Ναι. Αλλιώς θα τραγουδούσε αυτό στα ίδια τα κομμάτια και αλλιώς ο Μουντάκης. Στη μουσική του διαδρομή, ο Φώτης Κατράκης συνειδητά πειθάρχησε στις δημιουργίες παλαιότερων δημιουργών. Η σκηνή αυτή άλλωστε είχε ανοίξει στα μάτια του από τα παιδικά του χρόνια, αφού είχε γνωρίσει και είχε ζήσει μεγάλες προσωπικότητες της κριτικής παραδοσιακής μουσικής, όπως τους αδελφούς Κουτσουρέλη, τον Ναύτη, τον Τζέγκα, με τον οποίο έζησε αξέχαστες στιγμές και επηρεάστηκε και βαθιά. Έχει αξία πιο πολύ, αμάν πιο πολύ. Έχει αξία πιο πολύ το τελευταίο δάκρυ. Μάνα μου, το τελευταίο δάκρυ. Έλα που σταματά και κρυσταλιά. Και κρυσταλιά στον αμάτιο την άκρη. Ωχ, αγάπη μου, στον αμάτιο την άκρη. Thank you.
δειλώ τη χαρά κι εγώ να ζω στο πόνο. Κρήτη μου όμορφο, Κρήτη μου όμορφο νησί. Κρήτη μου όμορφο νησί, χίλιο τραγουδισμένη. Δόξα και για λευτεριά, για δόξα και, για δόξα και για λευτεριά. Για δόξα και για λευτεριά, είσαι ματωμένη. Έλα κούκλα μου είσαι ματωμένη. Το δεύτερο ήταν του Κωστή του Ναύτη. Ναι, το τελευταίο ήταν, τον έχει γράψει δίσκο ένα λαϊνάκι Στέλιος από τα Μεσόγεια. Από τον Πλάτωνα Μεσογείων. Παλιά. Το τελευταίο ο Στέλιος ο Λαϊνάκης που έχει κριτικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη τώρα. Δεν ξέρω αν έχει ακούσει. Μάλιστα, ναι. Αυτός τον έχει γράψει, τον τελευταίο που παίξαμε. Η Αυστραλία έγινε προορισμός για τον Φώτη Κατράκη. Εκεί έζησε με πάθος την μουσική του τόπου που γεννήθηκε παρέα με Έλληνες μετανάστες. Και εκεί έκανε και τη δική του οικογένεια. Παντρεύτηκε το 1965 την Ευσεβία Φιντριλάκη και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, την Άρτεμις και τον Γιώργο. Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα είχε ξεκινήσει πλέον μία άλλη διαδρομή, γι' αυτό και παρέμεινε εκεί μέχρι το 1971. Έπειτα επέστρεψε μόνιμα με την οικογένειά του στην Κρήτη και από εκεί και μετά ο Φώτης Κατράκης δέχτηκε προσκλήσεις από ομογενείς στην Αμερική και τη Γερμανία και ξεκίνησε τα καλλιτεχνικά του ταξίδια εκτός Ελλάδας. Κάθε χειμώνα πέφτουμε. Κάθε χειμώνα πέφτουμε τα φύλλα του πλάτανο. Άιντε στα φύλλα του πλάτανο. Τα μάτια σου.
μου παιχνίδια μου τα κάνω. Άιντες παιχνίδια μου τα κάνω. Καημένος ο Καραγιούλες, παλιώνει μα δεν λιώνει, παλιώνει μα δεν λιώνει. Παλιός ελληνιώτικος. Ελληνιώτικος. Τα άλλα κίσαμο μεριά. Κίσαμο μεριά, παλιά ήταν και αυτά, αλλά να σπουδιά. Παλιά παίζανε χαραλάμπι τα μπάμπι τα βιολιά, αρχίζαμε να σκοπό και βάλανε σειρές. Ναι.
Δηλαδή παίζανε 5, 10, 15 σερτά στη σειρά. Διότι τότε χορεύανε, οι σκουράδανε παρέσει χορεύανε και χορεύανε τότε ένας-ένας. Ναι, ναι, εντάξει. Και κρατούσε πολύ ώρα χορός. Γι' αυτό αλλάζανε και τα σερτά για να μην σταματούν. Επειδή έπαιξε σημαντικά τραγούδια σε αυτή τη σειρά, όπως δεν ήταν και τα άλλα, όλα ήτανε. Αλλά έχουν και κάποια ιστορία ορισμένα τραγούδια και θα θέλαμε να... Εγώ μ' αρέσει να ψάχνω και να ακούω. Ναι. Και όσο ζεις μαθαίνεις. Οπωσδήποτε. Κάτι θα ακούσω που δεν θα το ξανακούσει. Τον ενάντιο που έπαιξες. Γιατί τον έλενε έτσι? Γιατί είναι ιδιότροπος, είναι ζώρικος. Κοίταξε, στο παίξιμο δεν είναι ιδιότροπος, ας πούμε, πολύ. Λίγα και ζώρικος και ειδικά και στο τραγούδι. Τα γλέβια τον τραγουδούν, αλλά δεν τον τραγουδούν. Είναι, είναι ενάντιο, γιατί πάει ενάντια στη μουσική του τραγούδι. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο έχει. Πάει ανάποδα πάει. Τα έπαιξε στον Καρατζουλέ. Έχει αυτό μια δική του ιστορία. Ναι, ναι. Γιατί πολλοί δεν είναι μόνο, ας πούμε, είναι μια τουρκική λέξη. Ναι. Και δεν ξέρουν, ας πούμε, την ιστορία. Εγώ ήθελα να μας την πεις. Ναι, άκουσα. Γιατί λέγεται Καρατζουλέ. Όπως άκουσα κι εγώ όμως. Ναι. Γιατί δεν τον έφταξα τον Καρατζουλέ. Άκουσα κι εγώ τις παλιότερες. Ο Καρατζουλές ήταν ένα παιδί που ήταν στα Καλουδιανά, στο Καστέλι γεννημένο και επί τουρκοκρατίας τον είχαν πάρει οι Τούρκοι γενίτσαρο. Μάλιστα. Όταν έγινε το παιδομάζωμα. Το πήγανε στην Τουρκία, αυτό έμαθε βιολί εκεί πέρα και έπαιζε από ένα Τούρκο, ξέρω εγώ, διότι στην Τουρκία παίζουν πάρα πολύ βιολιά. Ναι. Και όταν μεγάλωσε, την κοπάνησε αυτή την Τουρκία, λιποτάχτησε και έφυγε με τα καΐκια τότε και γύρισε στα Καλουδιανά, έψαξε. Ήξερε από που ήταν, έψαξε. Έψαξε τη ρίζα του, σου λέει, και γύρισε στα Καλουδιανά, στο Καστέλι, πιο εδώ είναι τη γειτονιά αυτή, ναι, και πέθανε εκεί. Υπάρχουν ακόμα τα καταλήματα των Καρατζουλέδων. Θα είναι χαρή. Ναι, ναι. Και έβγαλε τον Καρατζουλέ σκοπό εκεί τότε. Και που έμεινε. Το όνομα Καρατζουλέ. Αυτό ήθελα να πω. Τον είχαν βαφτίσει Καρατζουλέ οι Τούρκοι. Το δισκογραφικό του έργο ξεκίνησε το 1972 στην εταιρεία Πάνιβαρ, όπου ηχογράφησε παρέα με τον Λαουτιέρη Κώστα Παγώνη μια κασέτα με χανιώτικα παραδοσιακά συρτά. Από το 1972 έως το 1980 ηχογράφησε αρκετές κασέτες στο στούντιο του Ιωάννη Σταματάκη στο Καστέλι, παρέα με τον Γιώργο Νταουντάκη και τον Στέλιο Λαϊνάκη από τα Μεσόγεια Κισάμου στα Λαούτα. Ένα προσωπικό δίσκο ηχογράφησε στην Πάνιβαρ το 1976 με τίτλο «Χανιώτικα, αυτόν τον τόπο λένε Κρήτη». Και πάλι παρέα με τον Γιώργο Νταουντάκη στο Λαούτο, ενώ έχει κάνει και αρκετές δισκογραφικές συμμετοχές. Ενδιαφέρον δε προκαλεί η περίοδος που υπήρξε αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μουσικών Ομουχανίων ο Χάρχαλης. Θα παίξουμε τον Κολυμπαριανό, που τον έχει κάνει δίσκο Μαύρος. Από τα καλύτερα βιολιά που έχετε κάνει. Ο Μαύρος χωρεμένος, γιατί μας έχει φύγει, με το Γκουτσουρέλι το Γιώργη και τραγουδάει ο Τζινεδράκης ο Θεοχάρης. Thank you.
καρδιά σου να πονεί μάνα, πονεί για μένα. Να έχει γράψει και ο ναύτης και με τις σημαντινάδες αυτές. Όχι. Το πρώτο, τα μάτια σου μ' αρέσουνε. Όχι, αυτά είναι ο Μαύρος τα έχει γράψει. Έτσι τα έχει γράψει, ναι, με τη ο Μαύρος μετανάδα. Έχει γράψει τα δύο πρώτα που παίξαμε. Μετά τα άλλα είναι παλιά σερτά πάλι. Πάντως, παλιά σερτά. Και τα τρία σερτά που παίξες είναι πάρα πολύ όμορφα. Και το δεύτερο είναι πολύ ωραίο σερτό και το πρώτο. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι το έχουν γράψει και οι Λιράρδες περισσότεροι. Το έχουν γράψει, ναι. Παρόλο που έχουν κάνει παρατυπίες, πολλοί έχουν κάνει. Έχουν κάνει και δεν. Και από τα Χανιά και από εδώ και από παντού. Παρατυπίες. Σερτά δηλαδή που έχουν βγαρμένα, μελετημένα, μέσα από την καρδιά βγαρμένα. Κατάλαβες, είναι αθάνατα σερτά αυτά. Δεν σβήνουν ποτέ αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα αυτά είναι και η βάση της κριτικής μουσικής. Άσχετα αν είναι, ας πούμε. Και εκεί θα στηριχτείς να βγάλεις ένα καινούριο. Ειδικά τα σερτά, εγώ πιστεύω το 70% είναι από τη μεριά τη δική σας. Έχουν πηγή, έχουν ρίζα. Ναι. Άσχετα αν έχουν ξαναγραφτεί και έχουν επεξεργαστεί από ρεθεμιώτες, μετέπειτα ρεθεμιώτες και τώρα από Ηρακλείωτες Λιράρδες, ας πούμε, αλλά η πηγήντος, και αυτό θα πρέπει να λέγεται. Βέβαια. Η πηγήντος, η βάσιντος είναι από εκεί. Άσχετα αν έχουν γραφτεί καλύτερα ή χειρότερα, δεν θα το κρίνουμε εμείς αυτό, ναι. Είναι άλλοι οι πιο ειδικοί να το κρίνουν. Thank you.
σε. Το κριτικό σιδάκι αμάν, αμάν, το κριτικό σιδάκι. Να πούμε ότι ο Κουτσουρέλης πήγαινε 50 χρόνια μπροστά από την εποχή του. Μην ξεχνάμε ότι και με το Μουντάκι άρχισε από αυτά τα τραγούδια. Όχι από αυτό, αλλά ο πρώτος του δίσκος. Ο πρώτος δίσκος ήταν με τον Κουτσουρέλη. Βέβαια. Και μεγάλα τραγούδια και θα πρέπει να θυμούμαστε όλους αυτούς κάποια στιγμή, γιατί έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην κριτική μουσική και δυστυχώς υπάρχουν και νέοι καλλιτέχνες που γράφουν τραγούδια, κομμάτια τους δηλαδή, συρτά δικά τους, και δεν γράφουν και πιανούν τα τραγούδια. Ναι, δεν πρέπει να γράφονται στο δίσκο παρόλο. Θα πρέπει να γράφονται. Όπως και να το κάνουμε, είναι ιστορία. Είχε ένα δικό του τρόπο παίξηματος. Δηλαδή, δύσκολα μπορούσε να παίξει και με. Νόμιζα ότι δύσκολα θα μπορούσε να προσαρμοστεί και με βιολί ακόμα, ας πούμε. Που παίζανε τα ίδια πράγματα, αλλά αυτός είχε ένα ξεχωριστό τρόπο παίξηματος. Ναι, αυτός συνήθως έπαιζε με το μαύρο. Παλιά. Παλιά. Παίζανε μαζί με το μαύρο. Χρόνια πολλά με το μαύρο παίζανε. Άλλο θεριό. Για μένα, εγώ έχω ακούσει, ας πούμε, από δίσκους. Δεν έχουν βγάλει και παλιά κομμάτια, δεν έχουν βγάλει πολλά κομμάτια. Εγώ τον έχω ακούσει από κασέτα, από γλέν. Τότε ήταν βάβη δύσκολο να βγάλει δίσκο παλιά, δεν ήταν εύκολο. Όπως από είναι κασέτα. Σήμερα. Ο Μαύρος τώρα ήταν μετά το Χάρχαλη, ξέρεις, η άλλη καλάδα που ερχόταν. Ναι. Μετά το Χάρχαλη και του Μαριάννη. Ο Μαριάννος. Ναι. Αυτός είναι πιο παλιός από τον Μαύρο. Ο Μαριάννης ήταν με το Χάρχαλη, ήταν μια ηλικία. Σε αυτές τις ηλικίες. Αυτοί αφήσανε τίποτα. Πώς αφήσανε. Δισκογραφία. Ναι, ναι. Χάρχαλη σε αυτή τη δισκογραφία. Από λόγω που ήταν. Δύο δίσκο. Ναι, ήταν παλιά οι πύληνοι δίσκοι που βγαίναν, οι πύληνοι δίσκοι. Ναι. Και υπάρχουν και σήμερα ακόμα, αλλά είναι, έχουν αλλοιωθεί όπως να είναι, δεν ακούς καθαρά πράγματα, καθαρό το δίσκο. Υπάρχουν στα Χανιά, στο σταθμό υπάρχουν δίσκοι τέτοιοι. Παίξαμε το Κουτσουρέλη το Άρωμα. Αιδέσμα
Αγάπης ο καημός, αμάν ο καημός.